Γκάγκα. Κυρίως η αναφορά, αφού επιβίωσε η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας, μπορείτε κι εσείς, κάνουν τον γύρο του κόσμου και κάνουν καλό στην Ελλάδα. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μία στάρ, ένα τόσο μεγάλο όνομα, να κυκλοφορεί άνετα στη σκηνή επάνω με την ελληνική σημαία. Κάτι που δεν το έχουμε δει από άλλες μεγάλες τραγουδίστρες που έχουν έρθει στο παρελθόν, όπως η Μαντόνα, η Μπιγιονσέ, η Ριάννα, η Τζένιφερ Λόπες. Για πρώτη φορά βλέπουμε λοιπόν μία μεγάλη στάρ να παίρνει την ελληνική σημαία και να την κρατάει συνέχεια και να μην αφήνει. Και να μιλάει και ελληνικά, έτσι. Κάτι και ελληνικά να μιλάει και να έχει δουλέψει ελληνικά εστιατόρια, όπως λέει όταν ήταν πιτσιρίκα. Και να επιλέγει και Έλληνες σχεδιαστές. Και να επιλέγει και Έλληνες σχεδιαστές, καθώς το φόρεμα για το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλος δώρος στο εξωτερικό, το οποίο παραπέμπει σε καριάτιδες σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα που ασχολούνται με τις εμφανίσεις της Lady Gaga, είναι από Έλληνα σχεδιαστή, τον Σπυρίδωνα Τσαγκαράκη, ο οποίος είναι και προσωπικός της φίλος από όσα μαθαίνουμε και είναι και από τους ανθρώπους με τον οποίο συνεργάζεται συχνά η Lady Gaga. Μία μέρα λοιπόν πριν τη συναυλία βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έμενε, της παρουσίασε κάποια ρούχα και η ίδια επέλεξε το συγκεκριμένο που βλέπουμε. Μάλιστα. Το οποίο κατά την άποψή της παραπέμπει στις καριάτιδες που υπάρχουν στο ερέκδιο και πρόσφατα είδαμε και στην Αμφίπολη. Αυτά λοιπόν από τη Lady Gaga. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Βότσκαρη. Τώρα η ηθοποιός